Ελάτε όμως να δούμε πώς μπορεί να βοηθήσει και στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Θα συναντήσουμε ξανά την Ευτυχία Κωνσταντινίδου για να μας μιλήσει για ένα πολύ ξεχωριστό πρόγραμμα που αφορά τα μουσεία. Καλό απόγευμα, Ευτυχία. Καλό απόγευμα, Αλεξία. Για ακόμη μια φορά, η τεχνολογία είναι σύμμαχός μας και πόσο μάλλον στο κομμάτι του να αναδείξουμε και να κατανοήσουμε ίσως περισσότερο την πολιτιστική μας κληρονομιά. Κοντά μου, λοιπόν, έχω τη χαρά να έχω μαζί μου τη Βασιλική Νικολακοπούλου. Καλησπέρα, Βασιλική. Είναι υποψήφια διδάκτορ στο τμήμα Μηχανικός Σχεδίασης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς είναι οι άνθρωποι πίσω από ένα ερευνητικό πρόγραμμα που λέγεται Μουσείων Τόπος και αφορά τρία νησιά. Τρία νησιά του Αιγαίου, παρακαλώ. Ακούμε περισσότερο για αυτό το πολύ σπουδαίο πρόγραμμα. Ωραία. Το έργο λέγεται Μουσείων Τόπος. Αφορά στη σύνδεση του μουσείου με τον οικισμό του. Τα μουσεία του ΠΙΟΠ, τρία μουσεία του ΠΙΟΠ σε τρία νησιά του Αιγαίου αναδεικνύουν την άειλη πολιτιστική κληρονομιά που υπάρχει. Η συγκεκριμένη άειλη πολιτιστική κληρονομιά είναι πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Είναι καταγεγραμμένη στην UNESCO. Και έχουμε τίνος, μαρμαροτεχνία, χείος, μαστιχοκαλλιέργεια, βιομηχανική ελαιουργία στη Λέσβο με την Αγία Παρασκευή σαν οικισμό. Εδώ τους Ολύμπους, μαστιχοχώρια και εδώ τον Πύργο. Εμείς επιλέξαμε να δείξουμε δύο πολύ συγκεκριμένες εφαρμογές, Αλεξία, τις οποίες βλέπουμε και μπροστά μας. Η μία, λοιπόν, αυτή που βλέπουμε εδώ, αφορά το Μουσείο Μαρμαροτεχνία στην Τίνο. Πολύ σωστά. Εδώ έχουμε και τον άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να μας δείξει πώς μπορούμε να παίξουμε ένα επί της ουσίας βιωματικό παιχνίδι. Και η Βασιλική θα μας εξηγήσει τι ακριβώς βλέπουμε. Ωραία. Εδώ βλέπουμε τη Λίζα, είναι συνεργάτης από την Dotsoft. Να πω εδώ πάρα πολύ σημαντικό ότι οι εφαρμογές απευθύνονται σε μουσεία, σε οικισμούς και δήμους που θέλουν να αναδείξουν την τοπική πολιτιστική κληρονομιά και φυσικά σε μουσεία. Έχουμε και εκπαιδευτικά προγράμματα μαζί στο έργο. Δηλαδή, εδώ, για λοιπόν, να καταλάβει, εκτός εδώ, από λοιπόν, τα μουσεία, τι κάνει. Αυτό που θα μας δείξετε το έχετε τοποθετήσει στο μουσείο, έτσι ώστε να συνδεθεί με τον οικισμό, ή μπορεί κάτι αντίστοιχο να υπάρχει και σε κάποιον οικισμό απομακρυσμένο σε αυτά τα νησιά που αναφέρατε? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Υπάρχουν παράλληλα με τις διαδραστικές εφαρμογές που βρίσκονται μέσα στα μουσεία και αναδεικνύουν επαυξημένα τα εκθέματα με τεχνολογία, υπάρχουν και mobile εφαρμογές, είναι mobile tours, και με τη δυνατότητα να επιλέξεις την παιχνιδοποιημένη ξενάγηση, για να γίνει καλύτερα η σύνδεση βιωματικά. Εφαρμογή στο κινητό δηλαδή, για να μας καταλάβουν όλοι. Ακριβώς. Στο Google Play μπορείτε να την κατεβάσετε. Είναι σε Android εφαρμογές. Έχει και AR επίσης επιλογές. Και είναι... Αυτός ο γερανός, Αλεξία, βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα φυσικά και στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας. Εδώ, λοιπόν, τι βλέπουμε? Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα μοντέλο διαδραστικό της Μπίγας, έτσι λεγόταν αυτός ο πρωτοβιομηχανικός γερανός. Είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό έκθεμα που βρίσκεται στην είσοδο του μουσείου. Αλλά ο επισκέπτης δεν έχει τη δυνατότητα να καταλάβει πώς λειτουργούσε. Και το μηχανικό κομμάτι. Ερχόμενοι μέσα στο μουσείο, οι επισκέπτες βλέπουν αυτόν τον γερανό ξανά, τον συναντάνε σε ένα έκθεμα που ονομάζεται η επιχείρηση Καραγιώργη στη Βαθύ. Είναι ένα έκθεμα το οποίο είναι μια τεράστια πινακίδα που σου δείχνει τα στάδια από την εξόρυξη μέχρι την εξαγωγή, ας πούμε, του μαρμάρου σε καΐκια και σε όλη τη Μεσόγειο μετά. Άρα βλέπουμε ένα βιωματικό τρόπο πώς λειτουργούσε ένα λατομείο. Ακριβώς. Στην ουσία αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τον επισκέπτη να ταξιδέψει στις αρχές του 20ου αιώνα και να δει, εμείς προσπαθήσαμε να αναβιώσουμε, ο στόχος ποιος ήταν? Ο στόχος ήταν να αναβιώσουμε την εργασιακή κουλτούρα της εποχής. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο συνεννοούντουσαν οι εργαζόμενοι εκείνη την εποχή. Υπάρχει δηλαδή ένα σινιαλοδότης εδώ, στο βάθος, ο οποίος σου δίνει σινιάλα για το πώς θα κουνήσεις τον γερανό. Το με κόκκινο σημαίνει stop, σήμα. Και το χέρι, το δάχτυλο κάτω, τι σημαίνει? Το κόκκινο σημαίνει stop. Και αν είχαμε λίγο ενισχυμένο τον ήχο, θα ακούγατε και σφυρίγματα. Δηλαδή, υπάρχει καλύτερα. Και ενισχυμένος ήχος, ο οποίος σε εμβυθίζει ακόμα περισσότερο. Πολύ δύσκολο το έργο, όπως βλέπουμε. Πάρα πολύ δύσκολο και πολύ μεγάλη ομάδα η οποία συνετέλεσε για αυτό που βλέπετε τώρα. Είναι όλο δικό σας κατασκευασμένο, έτσι? Δηλαδή και τα γραφικά, όλα αυτά που βλέπουμε, όλα τα τρισδιάστατα, είναι δικά σας? Ναι. Είναι Πανεπιστήμιο Αιγαίου Dotsoft. Υπήρχε animator, ηθοποιός, ειδικευμένος στην κινησιολογία, ο οποίος με motion capture κατέγραψε τις κινήσεις και μετά αυτές μπήκαν μέσα στους ψηφιακούς χαρακτήρες και είναι αυτό που βλέπετε τώρα εσείς εδώ. Τα γραφικά πάντως λοιπόν είναι πραγματικά αληθοφανή, Ευτυχία και κυρία Νικολακοπούλου. Νομίζεις πως είσαι ακριβώς στο ορυχείο και βλέπεις πως κάνεις εσύ το μάρμαρο. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Να δούμε όμως τι γίνεται και με το ελαιοτριβείο στη Μυτιλίνη. Ακριβώς, και εδώ η μικρή Σισίλια το παίζει στα δάχτυλα, έχω να σας πω. Μας έχει βάλει όλους κάτω. Εδώ, λοιπόν, Βασιλική μου, τι βλέπουμε? Λοιπόν, εδώ τι βλέπουμε? Εδώ αυτή η εφαρμογή δεν είναι VR.
στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιοργίας, στο κεντρικό εκθεσιακό χώρο, εκτίθονται τα μηχανήματα, τα οποία αφορούν την βιομηχανική παραγωγή, πώς πάμε δηλαδή από την ελιά στο λάδι, αλλά δεν υπάρχει το ανθρώπινο στοιχείο, οπότε αυτό θέλαμε να ενισχύσουμε σαν έκθεμα, να δείξουμε δηλαδή το πώς οι άνθρωποι εκείνης της εποχής κάνανε τις συγκεκριμένες διαδικασίες. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά γίνεται, που μας δείχνετε. Αυτή τη στιγμή... δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο και θα πρέπει να σας διακόψω. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει εφαρμογή στα κινητά για όποιον θέλει να πάρει μια γεύση από την εφαρμογή που έχετε κάνει, αλλά να επισκεφτεί και τα συγκεκριμένα νησιά, τη Λίμνο, τη Χίο, αλλά και την Τίνο, ακριβώς, για να τα δει και από κοντά. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο Ομικρόν 3. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.